δύο Ελβετοί αρχιτέκτονες είχαν πρωτοδεί στα μέσα του 19ου αιώνα αυτόν τον άγγελο σε ψηφιδωτό. Κατ' εντολή όμως του τότε Σουλτάνου τον κάλυψαν με σοβά και μέταλλο. Παρά τις εργασίες που δέχτηκε, το ψηφιδωτό του Αγγέλου σε έναν από τους τρούλους διατηρήθηκε σε πολύ καλή κατάσταση. Bunlar en son elimizdeki bilgilere göre 1800'lerin ortasında İtalyan restoratör mimar Fossati çalışırken bulunmuş ve o dönemde üzeri son defa olarak kapatılmış ve o tarihten bu yana bunu yeryüzünde gören kimse yok. Bugün ilk defa hepimiz tanıklık edeceğiz ve buradan με ειδικό τεχνικό εξοπλισμό, οι Τούρκοι αξιωματούχοι και οι δημοσιογράφοι θαύμασαν από κοντά το ψηφιδωτό του Αγγέλου. Bu gördüğünüz çinko levha, meleğin yüzünde kapalı olan levha. Bunun birçok yerinde vide tutma yerlerinde patlamalar vardı. Ve biz bu levhayı aldık. Aldıktan sonra sıva ve boya tabakasıyla karşılaştık. O çatlayan sıva ve boya tabakasına hassas raspa çalışması yaptıktan sonra o gördüğümüz melek yüzüyle karşılaştık. Οι ειδικοί θα εργαστούν τώρα για να φέρουν στο φως και τον δεύτερο άγγελο από τα Σεραφείμ, που επίσης παρέμεινε καλυμμένος επί αιώνες. Ο άγγελος σε ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε δεν είναι προς το παρόν ορατός από τους επισκέπτες της Αγίας Σοφίας. Συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο και τον Υφυπουργό Χρήστο Ζώη, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Ηλιούπολη. Μάλιστα, εξέδωσαν στον Πρωθυπουργό τον αριθμό Μητρώ κοινωνικής ασφάλισης του. Μια διαδικασία που στο παρελθόν πιθανώς να ταλαιπωρούσε και εσάς όπως και πολλούς πολίτες για πολλές ημέρες να το παραλάβετε από την ημέρα υποβολής της έντης έως και την παραλαβή. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει διεκπαιρεωθεί σε 5 λεπτά. Θα το κρατήσετε μέχρι να σας έρθει στο σπίτι καρτούλα. Στο σύστημα εντάσσονται συνεχώς νέες ηλεκτρονικές συναλλαγές. Από τα μέσα Απριλίου έως και σήμερα έχουν εκδοθεί 2 εκατομμύρια αριθμοί Μητρώου κοινωνικής ασφάλισης. Μέσω διαδικτύου θα μπορούν οι πολίτες να παίρνουν από μία βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ μέχρι και πιο απλά και συνηθισμένα έγγραφα όπως πιστοποιητικό γέννησης και ληξιαρχικής πράξης γάμου αλλά και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. Ναι, καλησπέρα κύριε Ντουκάκη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ναι. Ο Αλεξόπουλος, ο Γιώργος είμαι, ο πρόεδρος του Συλλόγου κατά της κατά των συνεπειών του αριθμού φορολογικού Μητρώου του τάξης. Μου, καλησπέρα. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε πάρα πολλά τηλέφωνα στην Πανελλήνη Ένωση Φοροτεχνικών και θέλω να τους εξηγήσω με κάτι. Μιλήσαμε, λέει, εμείς και πρέπει να τους το εξηγήσουμε, γιατί εσείς είστε φανταστικός, είστε θαυμάσιος, αλλά ο κόσμος εμείς θέλουμε να καταλάβει για τα φορολογικά μας. Ότι εσείς, οι οποίοι ας πούμε είσαστε με το παλιό ημερολόγιο, δεν αρνείστε να πληρώσετε τους φόρους. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε μου? Πολύ ορθώς. Πολύ ορθώς. Πληρώνουμε τους φόρους μας κατ' έτος, ναι, εφόσον υποβάλλουμε μία φορολογική δήλωση που η μόνη διαφορά της από τις υπόλοιπες, ναι, είναι ότι δεν φέρουν τον αριθμό φορολογικού Μητρώου του τάξης, διότι όπως είπαμε έχουμε μία πολύ έντονη ένσταση από το 1999 και μετά, αφού τότε με υπουργική απόφαση θεσπίστηκε ο αριθμός φορολογικού Μητρώου των Ελλήνων πολιτών ως ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου, δηλαδή ένας κωδικός αριθμός που θα ενώνει τα αρχεία όπου υπάρχουν κωδικά αρχεία του πολίτη σε ένα φορέα και θα μπορεί οποιοδήποτε χρήση πληροφορικής να εντοπίζει τα πάντα που έχουν σχέση με το οικονομικό, το τραπεζικό απόρριτο, το συνδικαλιστικό απόρριτο, σχεδόν όλα, όλες τις πτυχές της ζωής του ανθρώπου. Και τις θρησκευτικές, ναι, πεπιθήσεις. Θρησκευτικές πεπιθήσεις, φιλοσοφικές, πολιτικές, τα πάντα. Πρόεδρε μου, σήμερα είσαι πολύ κατανοητός. Να ρωτήσω κάτι. Αριθμό φορολογικού Μητρώου σας έχει δώσει το Υπουργείο Οικονομικό. Τον χρησιμοποιεί. Δυστυχώς το Υπουργείο εξακολουθεί μια τακτική την οποία εννοεί το ίδιο να βάζει τους αριθμούς φορολογικού Μητρώου στις δηλώσεις μας, παρότι εμείς στέλνουμε χωρίς αριθμό φορολογικού Μητρώου. Πολύ σωστά. Και ως εκ τούτου επιβάλλει και πρόστιμα για να μας πιθαναγκάσει εμάς τους ίδιους. Μάλιστα. Να βάζουμε τον αριθμό φορολογικού Μητρώου. Πολύ ωραία. Στην περίπτωση τη δική μας που απευθύνθηκα εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Πρόεδρε, ζήτησε το Υπουργείο να το επισκεφθούμε. Επίσης με ενημέρωσε ότι πήγε
η φίλη μας, η κυρία που είχατε έρθει μαζί στην ΠΕΦΕ και το συζητήσαμε. Είχαν βάλει πρόστιμο. Θα το πούμε και αυτό. Πήγε και πλήρωσε, λέει, το πρόστιμο. Έχει κάνει, δυστυχώς, η κυρία Παπανδρεού, χωρίς καλά να το καταλάβει, επειδή είχε πάει με κάποιον. Δεν είπα όνομα, αλλά εσείς που είστε στο πρόεδρος, εξουσιοδοτήστε να πείτε ότι. Δεν έχει αντιληφθεί η κυρία Παπανδρεού, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, επειδή πήγε με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος σχεδόν κανόνισε τα πράγματα χωρίς καλά να καταλάβει και η ίδια πώς γίναν, συνεννοήθηκε με την εφορία ο νομικός της εκπρόσωπος να δώσει με ένα διαχρονισμό τα χρήματα, την οφειλή του προστίμου. Αλλά η κυρία Παπανδρέου κατάλαβε εκ των υστέρων ότι είχε συμβεί αυτή η συνεννόηση, λόγω και της ηλικίας της προχωρημένης. Το κατάλαβε εκ των υστέρων. Και αρνείται να δώσει αυτό το πρόστιμο, το οποίο είναι και παράλογο και παράνομο πέρα για πέρα. Ναι, ωραία. Τώρα, εμείς για ό,τι άλλο πρόστιμο, γιατί εδώ έχει πληρωθεί κιόλας, και για να τα πάρουμε πίσω λίγο δύσκολο είναι, έως αδύνατον, εκτός εάν καταφύγουμε στα δικαστήρια. Εδώ λοιπόν πήραμε και την έκθεση. Προέβησε σε συμβασμό κανονικά. Δεν το κατάλαβε καλά, δεν έχει σημασία. Ναι, δεν το χειρίστηκε η ίδια, δυστυχώς. Το είπε και ο κύριος Πρόεδρος, έτσι νομίζω ότι είναι. Εντωμεταξύ, στο Υπουργείο Οικονομικών που πήρε το φάκελο και το μελέτησε και το είδα κι εγώ, δεν υπάρχει διάταξη μέσα στο νόμο των 2238 του 1994 που να επιβάλλει το πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή είναι κάτι εξωφρενικό και έχω τη γνώμη ότι η κυρία προϊσταμένη της εφορίας, ας μην την πούμε την εφορία και το όνομα, παρά στην επόμενη συζήτησή μας που θα είστε κι εσείς εδώ, βεβαίως, κυνηγάει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο παλιό ημερολόγιο. Και αυτό είναι παράνομο και κανονικά έχει κυρώσεις, διότι ο δημόσιος υπάλληλος ορκίζεται να τηρεί το Σύνταγμα και τους νόμους. Εδώ δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως έχουμε και σε άλλες εφορίες περιπτώσεις που η προϊσταμένη πάλι του εισοδήματος κυνηγάει κάποιες γιαγιές και κάποιους παππούλιδες, επειδή δεν πήγανε μία μέρα να καταθέσουν τη δήλωση. Είναι φαινόμενο τον καιρό μας να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στο Υπουργείο Οικονομικών. Όπως ακριβώς το περιγράψατε, το ακτινογραφήσατε, κύριε Ντουκάκη, αυτό συμβαίνει. Οι δημόσιοι υπάλληλοι των οικονομικών εφοριών μας όχι δεν υπηρετούν τον νόμο, ούτε καν τον γνωρίζουν και αρνούνται και να τον εγνωρίσουν. Εγώ, πρόεδρε, την άποψη ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει και ψυχολογικά προβλήματα. Εγώ θα σας παρακαλούσα πολύ με το διοικητικό σας συμβούλιο και την παρουσία όποιους θέλετε εσείς. Βεβαίως. Εσείς τα γνωρίζετε και εμείς από το δικό μας διοικητικό συμβούλιο να πάμε στο Υπουργείο. Μας έχουν δώσει ανοιχτή πρόσκληση να μιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα σε δύο λεφτά μέσα, έτσι, για να μην τρέφετε αυταπάτες ότι επειδή ούτε θέλουμε να κοροϊδεύουμε, αλλά θα μπει σε ένα καλό δρόμο τουλάχιστον να μην επιβάλλεται για μετά πρόστιμα. Και για ψιλοπίδημα. Πρόστιμα. Μέχρι που να δούμε πώς μπορεί να διευθετηθεί αυτό. Εφόσον οι συναλλαγές με τη ΔΟΗ γίνονται ομαλά. Μα πληρώνει τους φόρους. Προστεί ο λόγος. Προστεί ο λόγος τα πρόστιμα. Προστιμολαγνία δηλαδή έχουμε. Έχουμε, κυρία Ντουκάκη, υποστεί μία απερίγραφη ταλαιπωρία, δεκαετή απερίγραφη ταλαιπωρία. Αντιλαμβάνομαι. Δεν έχουμε επιστροφές, δεν μας δίνουν επιστροφές φόρου εισοδήματος. Δεν μας δίνουν καθαριστικά εφορίας. Μου το είπαν από το Υπουργείο, αλλά δεν είναι. Είναι εντολή, λέει, του Υπουργείου Οικονομικών. Πιστεύω ότι εδώ πέφτουμε σε πρόσωπα. Έχω την εντύπωση. Και αν πάρουμε έγγραφη απάντηση όπως τη φαντάζεστε εσείς και όπως εγώ νομίζω ότι μπορούμε να οδηγηθούμε, θα λυθούν αυτά τα προβλήματα. Καμία αντίρρηση και ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια, την πολύτιμη. Θα πω το εξής κοντολογής και δεν θα σας απασχολήσω όλο τον χρόνο. Ο κύριος Δήμου, πρώην υπουργός της διεύθυνσης του Υπουργείου πρώην, συγγνώμη, διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών. Επιθεωρητής. Είναι συνάδελφος του κυρίου Ματζάνα ήταν και είναι. Λοιπόν, έχει στα χέρια του ένα πολυσέλιδο υπόμνημά μας εδώ και δύο περίπου έτη, στο οποίο δεν έχει δώσει ούτε μία απάντηση παρά τις συχνές ενοχλήσεις μας. Η συνάντηση δεν θα γίνει με τον κύριο Δήμου τον επιθεωρητή, ο οποίος είναι συνταξιούχος, θα γίνει εν ενεργεία γενικό διευθυντή. Εάν θέλετε να τον προσκαλέσουμε να είναι και αυτός παρόν στη συζήτηση, καμία αντίρρηση. Βεβαίως, πολύ ευχαριστώ. Θα το ήθελα, γιατί έχει γνώση της υπόθεσής μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Χαιρετώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για ένα σημαντικό θέμα, το οποίο μας φέρνει στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία.
Τον ενημέρωσα για την ετοιμότητά μας να βάλουμε στη δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου που προετοιμάσαμε για την οπτική ίνα στο σπίτι. Είναι ένα σχέδιο νόμου φιλόδοξο που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε ένα σημαντικό ψηφιακό άλμα στην πρωτοπορία της Ευρώπης, γιατί θα είναι το πρώτο κράτος μέλος που θα χρησιμοποιήσει την οπτική ίνα στο σύνολο της επικράτειας. Με το νόμο αυτό ουσιαστικά ξεκινά η υλοποίηση ενός σημαντικού project που αφορά την σύνδεση 52 ελληνικών πόλεων του συνόλου της ελληνικής περιφέρειας με οπτικές ίνες, εξυπηρετεί 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και την ίδια ώρα δίνει τη δυνατότητα να αρθεί η απομόνωση της ελληνικής περιφέρειας. 2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε 52 πόλεις της χώρας θα αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Τι θα προσφέρουν όμως οι οπτικές ίνες? Μπορούμε να καλύψουμε όλη την επικοινωνιακή κίνηση του κόσμου. Να γίνει το σπίτι μας κέντρο δηλαδή επικοινωνιών ουσιαστικά. Έχοντας εξασφαλίσει την παραλαβή 24 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της νέας γρίπης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά τη δίωρη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής ανακοίνωσε τον εμβολιασμό ολόκληρου του πληθυσμού της χώρας κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού. Αποφασίστη με εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού ο εμβολιασμός όλων ανεξαίρετα των πολιτών και των κατοίκων της χώρας μας. Και όπως είχαν ευκαιρία να πω πρόσφατα, σίγουρα ο ιός της γρίπης, όταν πρόκειται να προσβάλλει κάποιον, δεν του ζητάει την κομματική ταυτότητα για να κρίνει αν θα πρέπει να το κάνει ή όχι. Ο επιστημονικά εγκεκριμένος έμπολα, η λύση για τη σωτηρία του πλανήτη. Στο ετήσιο συνέδριο της Ακαδημίας Επιστημών που διοργανώθηκε πρόσφατα στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο βραβευμένος ως επιστήμονας της χρονιάς για το 2006 Δόκτωρ Έρικ Πιάνκα πρότεινε ως αποτελεσματικότερη λύση στο πρόβλημα του υπερπληθυσμού την εξόντωση του 90% των κατοίκων του πλανήτη από τον ιό έμπολα Ρέστον. Ωστόσο, όσο τρομακτικές και αν ήταν οι προτάσεις του έγκριτου εντός εισαγωγικών καθηγητή, πιο τρομακτικό ήταν το γεγονός ότι οι σύνεδροι, κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, τον χειροκροτούσαν επί ώρα όρθιοι με μεγάλο ενθουσιασμό. Ούτε λίγο ούτε πολύ, το τιμόμενο πρόσωπο της εκδήλωσης με το βραβείο του πλέον διακεκριμένου επιστήμονα της πολιτείας για το 2006, ο Δόκτωρ Έρικ Πιάνκα, πρότεινε τη χρήση ενός αερόβιου τύπου του ιού έμπολα για την ταχύτατη εξόντωση του 90% του παγκόσμιου πληθυσμού προκειμένου να σωθεί ο πλανήτης, όπως είπε ο ίδιος. «Ο πόλεμος και η λοιμή δεν επαρκούν», ανέφερε με έμφαση. Αντίθετα, οι επιδημίες προσφέρουν τον πλέον αποτελεσματικό και ταχύ τρόπο για την εξάλληψη δισεκατομμυρίων ανθρώπων που θα πρέπει σύντομα να πεθάνουν εάν είναι να βρεθεί λύση στην πληθυσμιακή κρίση. Τα παραπάνω λόγια του καθηγητή συνοδεύονταν από την προβολή εικόνων των 4 υποτών της αποκάλυψης, οι οποίες αντικαταστάθηκαν από μια σειρά νεκροκεφαλών, μία από αυτές με κόκκινα φώτα στη θέση των ματιών. «Το AIDS δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό, επειδή δρά υπερβολικά αργά», προσέθεσε, εξηγώντας ότι η επικρατέστερη υποψήφια λύση για την εξόντωση του 90% του πληθυσμού φαίνεται να είναι ένα είδος μεταδιδόμενου από τον αέρα ιού έμπολα, το έμπολα Ρέστον. Και αυτό εξαιτίας τόσο των υψηλότατων ποσοστών θνησιμότητας, που παρουσιάζει περίπου 90%, όσο και του γεγονότος ότι προκαλεί τον θάνατο μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Σύμφωνα με τα γραφόμενά του, παρόλο που ο συγκεκριμένος φωνικός ιός ευδοκιμεί αυτή τη στιγμή μόνο σε αφρικανικές χώρες, σε αερόβια μορφή θα μπορούσε πολύ εύκολα να εξαπλωθεί στην Ευρώπη και την Αμερική από έναν και μόνο μολυσμένο επιβάτη αεροπλάνου. «Ο έμπολα δεν κάνει φυλετικές διακρίσεις», είπε. «Με αερόβιο έμπολα έχουμε θνησιμότητα 90% στους ανθρώπους, σκοτώνοντας ανθρώπους. Σκεφτείτε το», αυτό είπε ο Δόκτωρ Έρικ Πιάνκα, καθηγητής ζωολογίας στο τμήμα εξελικτικής βιολογίας του Πανεπιστημίου του Τέξας. Όλα λοιπόν τα παραπάνω τα γνωρίζει ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Πρωθυπουργός.